κατά Ματθαίον Ευαγγελίον. Κεφάλαιο 19. Και γένε τότε τέλεσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, με τύρεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου, και οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και εθεράπευσεν αυτού εκεί. Και προσήλθον αυτό οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντε αυτό, αυτό ή έξε στην ανθρώπου απολύσε την γυναίκαν αυτού κατά πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής. Ουκαν έγνοτε ότι ο ποιής σα απ' άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς, και είπεν ένα και εντού του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και κολληθήσετε τη γυναική αυτού, και έσονται οι δύο οι σάρκα μίαν, ως του κέτης οι δύο, αλλά σάραξ μία. Ο ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο, λέγουσιν αυτό. Τι ουν μωσείς εν το δούνε βιβλίο αποστασίου και απολύσει αυτήν, λέγει αυτής, ότι μωσείς προς την σκληροκαρδία επέτρεψεν ημήν, ημών επέτρεψε ημίν, απολύσει τας γυναίκα ημών. Απαρχής δε ου λέγω δε ημήν, ότι ο αν απολύσει την γυναίκα αυτού μη επιπορνία και γαμίσει άλλην, μη χάτε και ο απολελημένην γαμίσας Λέγω είναι αυτό η μαθήτε αυτού. η Ιούτος εστίν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμίσε. Ο δε είπεν αυτής. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλης δέδοτε. Η σίγαρε βνούχη, ή την εσεκκυλίας μητρός εγενήθησαν ούτω, και η σύνευνούχη, ή την εσεβνουχίσθησαν υπό τον ανθρώπων, και η συνευνούχοι ή την εσευνούχησαν εαυτού δια την βασιλεία των ουρανών. Ο δυνάμενο χωρίν, χωρίτο. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να επιθεί αυτή τα χείρα και προσεύξητε. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτή. Ο δε Ιησούς είπε: Άφετε τα παιδεία και μη κολλίετε αυτά ελθύν πρόσμε. Τον γαρτιού τον η βασιλεία των ουρανών και επιθύς τας χείρας επορεύθη εκείθεν. Και η δου εις προσελθόν είπεν αυτό, διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πίσω ή να έχω ζωή νεώνιον. Ο δε είπεν αυτό, τι με λέγει αγαθόν, Ουδή αγαθός ή μη ο Θεός. Ή δε θέλεις εις ελθύνης την ζωήν τήρησοντας εντολάς. Λέγει αυτό, πίας, ο δε Ιησούς είπε, το ου φωνεύσει, ου μοιχεύσει, ου κλέψει, ου ψευδομαρτυρήσει, τίμα τον πατέρα και την μητέρα, και αγαπήσει των πλησίων σου όσοι αυτών. Λέγει αυτόν η ανίσκο, πάντα ταύτε φυλαξάμιν εκ νεότητό μου, τι έτσι ύστερο, έφυγε αυτό ο ίσου. Η θέλη τέλειο είναι, Ήπαγε πόλησον σου τα υπάρχοντα και δό πτωχή, και έξι θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Ακούσα δε ο των λόγων, απίλθε λυπούμενο. Ήμ γαρέχον κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τι μαθητέ αυτού. Αμήν λέγω η ότι δυσκόλο πλούσιο εισελεύσεται ει την βασιλεία των ουρανών. Πάλιν δε λέγω η ευκοπότερον εστί κάμηλον διατρυπήματο ραφίδο διελθύν ή πλούσιον ει την βασιλείαν του Θεού ελθεί. Ακούσαντες δε οι μαθητέ αυτού εξεπλίσσοντο φόδρα λέγοντε: Τι σαραδύνατε οθίνε. Εμβλέψα δε ο Ιησούς», είπε ναυτή. Παρα το αδύνατον εστί, παρά Θεό πάντα δυνατά εστί. Τότε αποκριθεί ο Πέτρο είπε ναυτό. Ιδού εμεί αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμε σι; Τι αραέστε έστε εμείς? Ο δε Ιησούς είπεν αυτής. Αμήν λέγω ημίν ότι εμείς οι ακολουθήσαντες με εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού καθίσεσθε και εμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Και πάσος σαφή και νοικία, ή αδελφού, ή αδελφά, ή πατέρα, η μητέρα, ή γυναίκα, η τέκνα, ή αγρού ένε εν του ονόματό μου. Εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωή αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.